1, 2, 3, 4. Σχολείο Ζεβολατιού Κορινθίας και τρίτο νηπιαγωγείο Ζεβολατιού Κορινθίας. Εκπροσωπώ τα δύο σχολεία σήμερα εδώ. Ωραία. Έχετε φτιάξει ταινία animation ή μικρού μήκους? Όχι, ταινία μικρού μήκους. Ήταν εύκολη η συνεργασία με τα παιδιά, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι νεαρής ηλικίας, προφανώς δεν είχαν εμπειρία στο χώρο. Δεν είναι καθόλου εύκολη, όχι μόνο για τον νεαρό της ηλικίας τους, αλλά και λόγω το ότι είναι μόνο Ρωμά μαθητές. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβουν. Η ταινία μας είναι το Μυρμήγκι και το Τζιτζίρι. Είναι από τους μύθους του Εσώπου, ο γνωστός μύθος του Εσώπου, τον οποίο απέδωσαν τα παιδιά στη δική τους γλώσσα, στη Ρωμανή, και είχε ελληνικούς υπότιτλους. Έπαιξαν μαθητές και των δύο σχολείων, τους βασικούς ρόλους τα μεγάλα παιδιά και ρόλους χωρίς λόγια τα μικρά παιδιά του νηπιαγωγείου. Η ιδέα ξεκίνησε από ένα βιβλίο που φτιάξαμε πρώτα, 5 μύθους του Εσώπου, που τους κάναμε κόμιξ, τους εικονογραφήσαμε και φτιάξαμε ένα πολύ όμορφο βιβλίο. Και μετά τα παιδιά σκέφτηκαν, δεν θα μπορούσαμε έναν από αυτούς να το κάνουμε θέατρο, έτσι είπαν. Γιατί πολύ συχνά κάνουμε δραματοποίηση και μικρές ταινίες στο σχολείο μας, γιατί με αυτόν τον τρόπο, με διάφορες τέτοιες δράσεις, κερδίζουμε τη φοίτησή τους, την καθημερινή φοίτηση στο σχολείο. Να τους προσελκύετε το ενδιαφέρον. Ακριβώς. Να έρχονται στο σχολείο. Γιατί ξέρουν ότι θα κάνουν κάτι όμορφο, κάτι δημιουργικό, δεν θα μείνουν στα βιβλία, επειδή όλη η κουλτούρα τους περιορίζεται σε λίγη ανάγνωση στην εμπειρική της μορφή και απλά μαθηματικά πρόσθεση και αφαίρεση. Οπότε τους είναι ανιαρό το μάθημα. Ενώ μέσα από αυτά μαθαίνουν, εκπαιδεύονται, μορφώνονται, συνεργάζονται, κοινωνικοποιούνται. Πώς γνωρίζετε για το φεστιβάλ μας? Είχαμε ξαναπάρει μέρος στο φεστιβάλ με μια άλλη ταινία στο παρελθόν, η οποία βέβαια δεν είχε προκριθεί ως το τέλος. Και μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από τις ενημερώσεις που μας έρχονται στο σχολείο. Την επεξεργασία της ταινίας και το μοντάζ έγινε από κάποιον ειδικό ή από τα ίδια τα παιδιά? Το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς έγινε από τα παιδιά με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών. Τα κοστούμια έγιναν από υλικά που είχαμε στο σχολείο ή που κουβαλήσαμε από τα σπίτια μας. Οι μάσκες φτιάχτηκαν στο σχολείο από χαρτί. Χαρτί μαζί, τα παιδιά με την εκπαιδευτικό μαζί. Το κείμενο γράφτηκε από τα παιδιά με εκπαιδευτικό, το μοντάζ έγινε από τα παιδιά με εκπαιδευτικό. Η ηχογράφηση έγινε πρώτα και μετά η εικονοληψία για να έχουμε πιο καθαρό ήχο και έχουμε χρησιμοποιήσει μουσική χωρίς πνευματικά δικαιώματα, ελεύθερη πνευματικών δικαιωμάτων. Πώς σας φαίνεται το φεστιβάλ μας μέχρι στιγμής? Έχετε ξανασυμμετάσχει, είπατε, οπότε... Δεν είχα όμως έρθει να παρακολουθήσω. Μου άρεσε πάρα πολύ και είδα πολύ όμορφες δημιουργίες από νέα παιδιά και με κάνει πάρα πολύ χαρούμενη αυτό, γιατί βλέπω ότι οι νέοι μας έχουν διάθεση να δημιουργήσουν και ο καθένας έχει μια όμορφη ιδέα από τι κάνει πράξη. Να φανταστώ ότι τα παιδιά χάρηκαν πάρα πολύ όταν έμαθαν ότι προκρίθηκε η ταινία τους να προβληθεί. Είναι γεγονός και περιμένουμε με μεγάλη αγωνία να γυρίσω πίσω και να τους πω πράγματα και να τους δείξω πράγματα από αυτή την ημέρα που ήρθα εδώ και τα εκπροσώπησα. Θα ξαναγυρίζετε ταινία με τα παιδιά? Ναι, ήδη ετοιμάζουμε και κάτι καινούργιο. Πρώτα ένα βιβλίο και μετά μια ταινία. Και αν καταφέρουμε και τα ολοκληρώσουμε φέτος και αν έχουμε τους μαθητές του σχολείου όσο τους χρειαζόμαστε, επειδή διαρρέουν και διακόπτουν τη φοίτηση πολλές φορές, εννοείται θα ξαναπάρουμε μέρος στο φεστιβάλ γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχετε να δώσετε κάποιο μήνυμα στους νέους που θα παρακολουθήσουν το φεστιβάλ μας και σε αυτούς που γενικά ασχολούνται με το κινηματογράφο ή κάποιο κοινωνικό μήνυμα? Βεβαίως, να κάνουν τις ιδέες τους πράξη και να μην σταματάνε ποτέ να ονειρεύονται και να δημιουργούν.